to the stars. Su derrotas en acción con el bombo clap. Wanna go for a ride, where the lights are out and the boys get wild. I got you fucking up in the dark, the band with the clap clap on my rocks. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο Γιώργος Ζόκας, γνωστός και ως Ζοκ, είναι ένας video creator στο YouTube με το κανάλι Σχέδιο Β, το οποίο δεν έχει καμία σχέση με το πολιτικό κόμμα, του κύριου Αλαβάνου δηλαδή. Το έχει ονομάσει έτσι και θα δούμε για ποιο λόγο αργότερα, όπως καταλάβατε, είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Εγώ θέλω να σας πω όμως ότι αυτή τη στιγμή το Σχέδιο Β, το συγκεκριμένο κανάλι στο YouTube, έχει 43.700 εγγεγραμμένους χρήστες, 580 βίντεο και 6.300.000 προβολές. Γιώργο Ζόκα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τυπικά καλησπέρα, όπως κάνω σε κάθε εκπομπή. Σε ευχαριστώ που ήρθες. Εγώ με καλέσατε. Και νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Mm-hmm. Το γεγονός ότι σιγά σιγά βλέπουμε νέους ανθρώπους με δημιουργικές δουλειές μέσω του διαδικτύου, με πολλά views, χιλιάδες views, και αυτό δείχνει και τη δύναμη. Mm-hmm. Τη δύναμη του διαδικτύου και της καινούργιας, θα λέγαμε, νοοτροπίας που λέγεται YouTube, stand-up comedy και ό,τι άλλο. Γενικότερα, υπάρχει μια άνθηση γενικότερα σε παραγωγούς οποιοδήποτε είδους, είτε αυτό είναι βίντεο, είτε είναι μουσική, είτε είναι. Πραγματικά. Τα καινούργια άτομα προσπαθούν να βρουν τρόπους να βγάλουν τέλος πάντων τα πράγματα τα οποία έχουν μέσα τους στον έξω κόσμο. Και γενικά το ότι έχει απήχηση σημαίνει ότι υπάρχει και κάποιο κοινό για να γίνει αυτό. Θα τα πούμε σε λίγο. Να υπενθυμίσουμε στους τηλεθεατές, κυρίες και κύριοι, σε εσάς που μας παρακολουθείτε, ότι μπαίνετε στο chat της τηλεόρασης της ζούγκλας. Όπως βλέπετε στην οθόνη σας, από κάτω είναι ένα κουμπί που γράφει «Πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room της ζούγκλα.gr». Εκεί περιμένουμε τα σχόλιά σας σήμερα και τις ερωτήσεις σας προς τον Γιώργο Ζόκα ή Ζοκ. Θα δούμε από πού προέρχεται το Ζοκ σε λίγο. Μπαίνετε στο chat εδώ, είστε μαζί μας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του chat room της τηλεόρασης της ζούγκλας, του ζούγκλα.gr, σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Και τις ερωτήσεις σας και τα σχόλιά σας προς τον Γιώργο Ζόκα ή Ζοκ. Τώρα, για πες μου, το Ζοκ από πού προέρχεται? Από την έλλειψη φαντασίας μου. Δηλαδή, απλά πήρα το επώνυμό μου και έκοψα τα δύο τελευταία γράμματα. Α, αντί για Ζόκας... Είναι Ζοκ. Έβγαλες το αλφα σίγμα στο τέλος και το κάνεις Ζοκ. Ουσιαστικά ήταν όταν... Μοιάζει με το Ζόγκ όμως. Άμα βάλουμε ένα νι. Χαίρομαι που κανείς πλέον δεν θυμάται το μικρούτσικο και το... Πώς λεγότανε? Το μεγάλο παζάρι. Που σου έλεγε την κουρτίνα 1, την κουρτίνα 2, την κουρτίνα 3. Πήγαινε εσύ την κουρτίνα 3 και έβγαινε ένα τύπο έτσι λίγο εύστοχο. Ευτραφή, το έλεγα. Μπράβο, ναι. Και ήταν ο Ζόγκ. Τον οποίο όποιο τον κέρδιζε έχανε. Δυστυχώς. Yep. Λοιπόν, για πάμε να πούμε, Γιώργο, το εξής. Καταρχάς, εσύ έχεις ένα κανάλι στο YouTube το οποίο λέγεται Σχέδιο Β. Πώς προέκυψε αυτό το όνομα Σχέδιο Β? Γενικά μου άρεσε κάθε φορά που σε μια ταινία έβλεπα ότι κάτι πήγαινε στραβά και λέω: εντάξει, καταστραφήκανε τα πάντα, ας πούμε. Και έβγαινε ένας τύπος και έλεγε: ναι, αλλά υπάρχει το σχέδιο Β. Και όντως, τέλος πάντων, η ταινία πήγαινε καλά. Οπότε, ξεκινώντας από αυτή τη λογική και γενικότερα, επειδή. Εντάξει, πολλοί από εσάς δεν με ξέρετε και ίσως δεν σας ενδιαφέρει, δεν έχει καμία σημασία. Επειδή η ζωή μου δεν πήγαινε ιδιαίτερα καλά, λέω: οκ, πρέπει να έχω μια πρωινή δουλειά, πρέπει να δίνω αυτές τις 8, 10, 12 ώρες την ημέρα, τέλος πάντων, εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να υπάρχει και κάτι από πίσω, τέλος πάντων, για να δώσω αυτή τη ζωή νόημα. Και έτσι ξεκίνησα τότε ένα site, το σχέδιοβ.gr, το οποίο είχε χιουμοριστικού περιεχομένου βιντεάκια. Το ξεκίνησες πολύ πριν φτιάξω Αλαβάνο στο κόμμα, έτσι? Ισχύει. Και συνεχίζω να έχω περισσότερο κόσμο από τον Αλαβάνο. Ποια εποχή? 2009, τον Φεβρουάριο, αν θυμάμαι καλά. Πολύ πιο πριν. Ωραία, φτιάχνεις αυτό το site, στη συνέχεια αρχίζεις και κάνεις μερικά βίντεο και τα δημοσιεύεις στο YouTube. Ναι, ουσιαστικά ξεκίνησα στην αρχή με περισσότερο αστείες φωτογραφίες, κάποια άρθρα. Γενικότερα ήταν χιούμορ η φάση. Μετά λέω, okay, μου αρέσουν πάρα πολύ τα games. Πώς μπορώ αυτό να το κάνω δουλειά ή πώς μπορώ, ας πούμε, αυτή την αγάπη να τη δείξω έξω χωρίς να, τέλος πάντων, με κράζουν όλοι ότι ξέρεις τι, ξοδεύεις τόσες ώρες, ξέρω, στα παιχνίδια, δεν κάνεις τίποτα με τη ζωή σου. Ναι. Και έκανα το σχέδιο Β το κανάλι, το οποίο ασχολήθηκε με gaming.
Μετά. Στην αρχή τα βιντεάκια σου ήταν περισσότερο κομικά. Ήτανε κομικά, ήτανε... Χωρίς να παρουσιάζεσαι όμως. Τουλάχιστον αυτή τη βδομάδα εμείς κάνοντας έτσι το προφίλ σου, ψάχνοντας λίγο το προφίλ σου αναγκαστικά, αφού ήρθες εδώ, είδαμε ότι τα πρώτα βίντεο δεν φαινόσουν τόσο πολύ. Ο μόνος λόγος είναι ότι δεν είχα κάμερα. Δεν είχες κάμερα. Ένα βιντεάκι το οποίο είχα τραβήξει με εμένα τέλος πάντων μέσα ήταν δανεική η κάμερα. Και επίσης δεν ήξερα μοντάζ, οπότε ξεκίνησα το πρώτο βιντεάκι το οποίο έκανα ουσιαστικά. Ήταν με φωτογραφίες, δηλαδή πήρα τις φωτογραφίες για να μάθω πάνω κάτω πώς γίνεται το μοντάζ. Και ήταν κάτι το οποίο, σαν γνώση τέλος πάντων, ακόμα και 3-4 χρόνια μετά τέλος πάντων, μετά από την φάση που το ξεκίνησα, μου είναι ακόμα χρήσιμο. Πάντως, θέλω να γυρίσουμε λίγο σε αυτό που λέγαμε για την άνθηση των νέων παιδιών. Μάλλον την άνθηση των YouTubers, έτσι θα το πω. Τι συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή τον τελευταίο χρόνο? Και δεν είναι τον τελευταίο χρόνο, έχει ξεκινήσει νωρίτερα αυτό. Αλλά τον τελευταίο χρόνο αρχίζεται και γίνεται πιο γνωστό. Δηλαδή παίζει πιο πολύ στα site, στην τηλεόραση πια, έχει περάσει και στην τηλεόραση ιστορία αυτή. Τι συμβαίνει με την άνθηση των YouTubers? Ξαφνικά δηλαδή είναι ένα κίνημα αυτό? Πώς θα το εξηγήσουμε? Κοίταξε, γενικότερα έχουμε μερικά κοινωνιολογικά τέλος πάντων φαινόμενα τα οποία υπάρχουν. Ρωτάνε αν το μουσάκι είναι αληθινό οι τηλεθεατές. Ισχύει, κοιτάξτε, τραβάω, παραμένει κολλημένο. Λοιπόν, ό,τι θέλετε να ρωτάτε τον, τον Ζοκ ή τον Γιώργο Ζόκα, στη συζήτηση που κάνουμε θα ζητήσουμε και άλλα θέματα βεβαίως που μας απασχολούν. Μπαίνετε στο chat room του Izungla.gr, όπως παρακολουθείτε ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα κουμπάκι που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room. Μπαίνετε, τα σχόλιά σας έχω μπροστά μου την πλατφόρμα, βλέπω, τον ρωτάω ό,τι θέλετε να γράψετε. Λοιπόν, καταρχάς από τον Μάρτιο περίπου του 2012 όλοι όσοι είχαν YouTube κανάλια πιο παλιά είδαν μια τρελή αύξηση στα views τους. Δηλαδή μιλάμε τριπλάσια, τετραπλάσια νούμερα, τέλος πάντων. Από το Μάρτιο του 12 και μετά. Από το Μάρτιο του 12 και μετά. 2013. Συγγνώμη, γεροντική άνοια. Είμαι 31. Οπότε από εκεί και έπειτα, αφού είδε ο κόσμος ότι κάποιος, λέγοντας την άποψή του, δηλαδή είτε αυτός ήταν ο Μάκης με τον Μπραφ, είτε παίζοντας games όπως εγώ, είτε φτιάχνοντας αστεία βίντεο όπως το Comedy Lab, αποφάσισα να κάνουν και αυτοί το ίδιο. Το οποίο, να πω την αλήθεια, το αστείο είναι ότι όλοι, καλό ή κακό στην Ελλάδα, περνάμε τις ίδιες φάσεις. Δηλαδή, η φτώχεια, το μνημόνιο, η έλλειψη γκόμενας μερική, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε αυτά τα άτομα βγαίνοντας σε ένα βήμα, έστω και αν αυτό είναι μέσω YouTube, και λέγοντας αυτά τα πράγματα, είδαν άτομα τα οποία όντως σκεφτόντουσαν τα ίδια πράγματα και γίνανε ένα μεγάλο παρεάκι, να το πω έτσι, community. Άρα θεωρείς ότι τα κίνητρα για να γίνει όλη αυτή η ιστορία με το YouTube ήτανε καθαρά κίνητρα κοινωνικά, έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ιστορία, όλη αυτή η κατάσταση που βιώνει η χώρα και ο καθένας την εκφράζει από εκεί και πέρα με το δικό του τρόπο μέσα από το YouTube. Βέβαια, εγώ έχω παρατηρήσει και YouTubers οι οποίοι κράζουν κιόλας πρόσωπα, δηλαδή κράζουν δημοσιογράφους, κράζουν καλλιτέχνες, κράζουν εκπομπές, μην μου πεις ότι δεν γίνεται αυτό. Σίγουρα γίνεται. Κοίταξε. Ο YouTuber είναι στην ευχάριστη και δυσάρεστη θέση ότι απ' τη μία δεν έχει να λογοδοτήσει σε κανέναν. Δεν υπάρχει εσουρού, δεν υπάρχει κανείς να του πει, ξέρω εγώ, εκτός αν η μάνα του, ξέρω εγώ, του χτυπήσει την πόρτα, ξέρω εγώ, Γιαννάκη, βγες από εκεί μέσα. Ναι. Ή κάτι τέτοιο. Οπότε ουσιαστικά από τη μία θέλεις να έχεις τα views και κράζοντας κλασικά στην Ελλάδα πάντα θα πάρεις views, οτιδήποτε και να κράξεις. Οπότε το κάνουν αυτό για να πάρουν views από τη μία. Από την άλλη είναι το θέμα όμως ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα στην τηλεόραση τα οποία καλώς ή κακώς δεν εμφανίζονται, δεν έχουν χρόνο στον αέρα. Δηλαδή, βλέπουμε πολιτική, συγγνώμη, αθλητικά, βλέπουμε μόδα, δεν ξέρω, κανένα από αυτά τα τρία π.χ. εμένα δεν με εκφράζουν. Οπότε, ακολουθώντας αυτή τη λογική, αυτά τα άτομα φτιάξανε το συγκεκριμένο πράγμα το οποίο φτιάξανε και ναι, κράζουν. Βλέπω τηλεθεατές που κάνουν και πιο προσωπικές ερωτήσεις, δηλαδή για την προσωπική σου ζωή. Όχι, λέει εδώ μια τηλεθεάτρια, δεν ξέρω, η τηλεθεατής, αυτό το nickname. Ο Ζοκ λέει, έχει κοπέλα. Τι απαντάμε τώρα σε αυτό? Δεν ξέρω, θα το ρωτήσω μετά το τέλος της συνέντευξης. Πάντως, το σίγουρο είναι ότι έχει σελίδα στο Facebook, όπως έχουμε και εμείς σελίδα στο Facebook, κυρίες και κύριοι. Έχω θέμα, official, σε παρένθεση. Είναι η σελίδα του Facebook της εκπομπής, όπου μπορείτε και εκεί να μπαίνετε, να μας γράφετε τα σχόλιά σας και να επικοινωνούμε μαζί σας καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Το προφάιλ του Ζοκ λέει στο Facebook, έχουν δημοσιεύσει εδώ κάποιοι, Γιώργο, μέσα στο chat. Λοιπόν, συνεχίζετε κατά τη διάρκεια της συζήτησης να μπαίνετε στο chat room του Zungla.gr,
Απλά πατώντας το κουμπάκι από κάτω από την οθόνη, λέει, είναι αγκρή κουμπί που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room της Zoom.gr. Μπαίνετε εκεί, ένα απλό nickname, ανώνυμα. Γράφετε τα σχόλιά σας, τις απόψεις σας. Ρωτάει εδώ κάποιος τηλεθεατής με το όνομα Moltar131 για τους νέους YouTuber τι προτείνεις. Το έχουμε πάει πολύ στο YouTube, αλλά θέλω να σε ρωτήσω και άλλα πράγματα εγώ. Χθες ήρθε και η Μέρκελ στην Ελλάδα, νομίζω το ξέρεις. Για πάμε να δούμε τι λες, ρωτάει ο τηλεθεατής, για τους νέους YouTuber τι προτείνεις. Χήμα. Δηλαδή. Δεν υπάρχουν λεφτά. Α, δεν σε αυτό το θέμα. Δύο. Θα έχεις πάρα πολλά άτομα τα οποία θα σε κράζουν. Το οποίο, εντάξει, εγώ π.χ. το έχω συνηθίσει μετά από 4 χρόνια. Ναι. Τώρα, αν ξέρω κάποιος ανεβάσει ένα βίντεο και περιμένει να του πούνε όλοι «Α, πόσο όμορφος είσαι, τι ψηλό παλικάρι είναι αυτό» κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει. Η μισή θα είναι πως έτσι ρε. Mm-hmm. Και άλλα τέτοια πράγματα ωραία κοσμητικά. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσετε να τα αντέξετε. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν έχουν κανένα νόημα κάποιος είπε κάτι κακό στο ίντερνετ. Να σε ρωτήσω όμως κάτι. Εσείς οι YouTubers, mm-hmm. επειδή είχα φιλοξενήσει πρόσφατα τον Αλέξανδρο τον Κοντοπίδη, mm-hmm. που είναι και αυτός YouTuber. Α, την είχες δει την εκπομπή. Μου είπε ότι, εν πάση περιπτώσει, τα προστοζήν σας τα βγάζετε mm-hmm. από τα views. Ισχύει αυτό? Μόνο αν ψήνεσαι, ξέρω εγώ. Εντάξει, κοίταξε, εξαρτάται το μέγεθος του καναλιού, έτσι. Ναι. Να σε ρωτήσω ουσιαστικά, ναι. μπορεί να βγάλει κάποιος χρήματα από το YouTube? Όχι. Όχι. Και ειδικά ο χρόνος που χρειάζεται για να γυριστεί κάτι από τη στιγμή που το σκεφτείς, μετά που θα το γράψεις, αργότερα που θα το γυρίσεις, μετά θα το μοντάρεις και μετά θα το ανεβάσεις. Καταρχάς όλο αυτό που περιέγραψα είναι μία μέρα για ένα βίντεο στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ναι. Οπότε πιστέψτε με, βρείτε μια κανονική δουλειά, τι να σου πω, σερβιτόρι, πραγματικά θα βγάζετε τα υπερδιπλάσια. Για πες μου τώρα, τι δηλώνεις εσύ σήμερα, διότι πριν μπούμε στο στούντιο είχαμε και μια ζήτηση. Είχαν σταματήσει πρόσφατα, ναι. είχε σταματήσει ένας αστυνομικός πίσω από τη Γαδά. Πίσω από τη Γαδά, ναι. Όλοι τα έκανες. Δεν είχες πάει να δώσεις καμία κατάθεση. Βασικά για δουλειά πήγαινα. Α, για δουλειά. Ωραία. Ήμουνα μαζί με τον, με τον Ρίγα, τον Αριστοτέλη. Όσοι ξέρετε από stand-up comedy, τον ξέρετε σίγουρα, ένα τύπος με την κιθάρα ή με το γιουκαλίλι. Και μας σταματάνε, μου λέει τι δουλειά κάνεις, του λέει YouTuber. Μου λέει, α, άνεργος. Ναι, έλα ρε φίλε. Είπες στον αστυνομικό YouTuber. Ναι. Ο οποίος κατάλαβε, ήταν πιτσιρικάς αστυνομικός ή ήταν κάτι τέτοιο. Τον έκοψα γύρω στα 25 με 30. Ήξερε, απλά ήθελε να με μπρίξει ψυχολογικά. Καλησπέρα σε όλους από τη Χαλκιδική. Η Νατάσα μας στέλνει μήνυμα από τη Χαλκιδική. Μας βλέπουν και από εκεί και από όλο τον κόσμο, να ξέρεις. Όποιος, η διαδικτυακή τηλεόραση. Σε βλέπω, από τη διαδικτυακή τηλεόραση σε βλέπουν από παντού, έτσι. Και αυτό είναι το καλό και με το YouTube και με το live streaming όπως κάνουμε τώρα. Πάμε στη συνέχεια στον αστυνομικό. Τίποτα, μου λέει αυτό YouTuber. Εντάξει, ένιωσα λίγο άσχημα τέλος πάντων. Μετά, ένας από τους τέσσερις, γιατί είχαν σταματήσει 4 άτομα, ναι. δεν ξέρω, για κάποιο λόγο φαίνομαι πάρα πολύ επικίνδυνος. Και γυρνάει ο ένας και μου λέει, κάπως εξαίρεσαι ένα. Mm-hmm. Και του λέω, βλέπεις καθόλου Comedy Lab? Μου λέει, ναι. Του λέω, το Σίλα, το ξέρεις, Σεραφείμ? Μου λέει ναι, του λέω ήμουν στην προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή του. Μου λέει, α, εκεί σε ξέρω. Του λέω, ναι, έχουμε την Πέμπτη stand-up comedy, έλα. Εντάξει, καλά πήγε. Με τους άλλους, τους YouTubers που κάνουν stand-up comedy, γνωρίζεσαι, mm-hmm. έχετε βρεθεί μαζί σε κάποια συγκέντρωση όλοι μαζί? Κοίταξε, με τα δηλαδή, παιδιά με τον Κοντοπίδη, με τον Μάικιους, με τον Σίλα, όλους αυτούς. Όσοι είναι στο Comedy Lab και έρχονται π.χ. για γύρισμα, δηλαδή ο Ραβνιωτόπουλος, ο Σίλας, ναι. ο Μάικιους, ο Μαλιάτσης, δηλαδή όλοι αυτοί πάνω κάτω βρισκόμαστε παραπάνω από μία φορά στην εβδομάδα. Τώρα με άλλους stand-up comedians, επειδή έχουμε ξεκινήσει ξέρω, με μερικούς μαζί, όπως ο Αριστοτέλης Ρίγας που ανέφερα νωρίτερα. Εντάξει, βγαίνουμε για κανένα καφέ. Τώρα με τον Κοντοπίδη, να σου πω την αλήθεια, μία φορά βρεθήκαμε τυχαία στα Εξάρχεια και δεν με ήξερε, οπότε εντάξει, του λέω απλά ένα γεια, ξέρω εγώ. Και... Γιατί? Δεν ξέρω. Κοίταξε. Καταρχάς είναι πολύ άσχημο. Όχι, δεν είναι άσχημο, είναι μερικές φορές ενοχλητικό. Δηλαδή, ειδικά άμα είσαι down, να έχετε κάποιος να σου πει, ω, τάδε, τι γίνεσαι, πώς θα πας καλά. Αυτό είναι λίγο προβληματικό και ειδικά, εντάξει, συμβαίνει και στα νούμερά μου. Τώρα ο Κοντοπίδης είναι δεκαπλάσιος, ξέρω εγώ, σε subscribers πόσο είναι. Φαντάζομαι ότι είναι πιο μεγάλο ενόχληση τέλος πάντων σε αυτόν. Οπότε διάλεξα να μην τον ενοχλήσω. Δηλαδή θεωρείς, όπως το σκέφτεσαι, ενόχληση να πας να του μιλήσεις. Το έχετε μεταξύ σας έτσι. Είναι μια νοοτροπία, δηλαδή όποιος έχει περισσότερο views και subscribers είναι ο πιο top στην κατηγορία και αυτός που έχει λιγότερο. Του μίλησα. Του λέω, έχω το κανάλι σχεδιοβήτα. Μου λέει, δεν έχω ιδέα. Μου λέει, μήπως έχεις ένα συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη. Ο Κοντοπίδης το είπε αυτό. Ναι, υπάρχει ένα συγκρότημα στη Θεσσαλονίκη, ονόματι σχεδιοβήτα.
Το οποίο νομίζω ότι ήταν πάνω κάτω τον ίδιο καιρό είχαμε τα ονόματά μας. Τέλος πάντων. Mm-hmm. Και λέω εντάξει, προφανώς δεν θες να ενοχλήσεις κάποιον. Γιατί καλώς ή κακώς, ναι, μεν η περσόνα ή οτιδήποτε τέλος πάντων βγαίνει στο γυαλί είναι αυτό που είναι από τη μία. Από την άλλη όμως, μην ξεχνάμε ότι ο άλλος είναι άνθρωπος. Και άλλος μπορεί να χρειάζεται τον προσωπικό του χρόνο, εκείνη την ώρα μπορεί να μην είναι καλά. Οπότε. Με τον Κοντοπίδη θα ήθελες να κάνετε μαζί ένα σκέτς. Κοίταξε. Να πω την αλήθεια, δεν ξέρω κατά πόσο θα. Ταιριάξε. Δούλευε κάτι τέτοιο. Δηλαδή, εγώ ουσιαστικά στο YouTube περισσότερο με ξέρουν. Δεν με ξέρουν για comedy, με ξέρουν για παιχνίδια. Games. Τώρα το Κοντοπίδη, από ό,τι ξέρω, δεν νομίζω να παίζει games. Δηλαδή, είναι μια τομή που δεν μπορεί να βρεθεί, ας πούμε. Πάντως, μια πληροφορία που μου είπαν οι συνεργάτες μου είναι η εξής, ότι παρόλο που κάνετε αυτή τη δουλειά, ότι βγαίνετε στο YouTube, YouTubers, μεταξύ σας κάποιοι κατά καιρούς. Έχετε κάνει κάποια σκετσάκια που ο ένας απαντάει στον άλλον σε κάποια θέματα. Ισχύει αυτό ή όχι? Βασικά νομίζω ότι έχω καταλάβει τι λες. Είναι και καλά ένας φτιαχτός πόλεμος, γιατί αυτά που βλέπετε δεν είναι πραγματικότητα. Φτιαχτός. Ναι, εντάξει. Τώρα να σου πούμε αλήθεια, υπάρχουν άτομα τα οποία έχουν γκράτζες, κακίες, ξέρω εγώ, ήθελα να βάλω το κακό τους αυτά, αλλά δεν νομίζω ότι το κάνει κανείς αυτό στο γυαλί. Τέλος πάντων, παλιότερα, ας πούμε, δηλαδή το 2013, ήταν μια κόντρα ανάμεσα στον Μάκιους με τους Δούρβες. Η οποία κατέληξε τέλος πάντων όλοι μαζί να παίξουν ένα παιχνίδι και ο νικητής, ξέρω εγώ, βγήκε ο Μάκιος νικητής και κουρεύτηκε Δούρβας. Το οποίο είχε φαντάζομαι ότι αν μας ακούει τώρα ένα 45άρης, δεν θα καταλαβαίνει τι λέμε. Θα νομίζω ότι είμαστε εκπομπή Κινέζοι και τίποτα τέτοιο. Ωραία, κατάλαβες. Για να το εξηγήσω 45άρη. Σκεφτείτε την τηλεόραση. Έχει πάρα πολλές εκπομπές και πάρα πολλά κανάλια. Το ίντερνετ είναι ακριβώς το ίδιο, με μικρότερα μεγέθη και σε τηλεθέαση, αλλά και σε ποσότητα υλικού. Λοιπόν, το chat έχει πάρει φωτιά. Διαβάζω πολλά σχόλια εδώ των παιδιών. Πώς σου φαίνεται η δουλειά του Κοντοπίδη, ρωτάει ένας τηλεθεατής. Νομίζω το απάντησες αυτό, έτσι δεν είναι? Ναι, πάνω κάτω. Έτσι. Βέβαια, διαφέρεται πολύ σε αυτά που κάνει εκείνος και σε αυτά που κάνεις εσύ. Τηλεόραση βλέπεις? Όχι, έχω αγοράσει μία πριν 8 χρόνια ακόμα να βάλω την κεραία. Δεν βλέπεις καθόλου ειδήσεις, τίποτα? Τίποτα. Άρα απαξίωση. Δεν είναι θέμα απαξίωση. Απλά είναι το θέμα ότι έχω συνηθίσει σε έναν κόσμο που είναι on demand. Δηλαδή θέλω αυτή την πληροφορία, θα πάρω αυτή την πληροφορία. Αν, α πούμε, π.χ. θέλω να μάθω για τη Μέρκελ σήμερα, θα μπω σε ένα δημοσιογραφικό site, zoogla.gr, εντελώς τυχαία, και θα δω, ας πούμε, τι έγινε με τη Μέρκελ. Άρα ενημερώνεσαι από το διαδίκτυο. Αν διαλέξω, ναι. Ενημερώνεσαι από το διαδίκτυο. Άρα δεν ενημερώνομαι. Δεν ενημερώνεσαι. Δεν σε ενδιαφέρει δηλαδή καθόλου η δημοσιογραφία, το τι συμβαίνει γύρω σου. Γιατί μου είπες πριν ότι πολλοί YouTubers έχουν φτιάξει τα βιντεάκια τους όλα αυτά από την εμπειρία που έχουν μέσω μνημονίου, οικονομικής κρίσης. Δεν τη βιώνεις εσύ την οικονομική κρίση? Την παραβιώνω. Την να πω την αλήθεια, για μένα η οικονομική κρίση δεν υπάρχει. Τεχνητή, για μένα προσωπικά. Τεχνητή. Α, δεν υπάρχει για σένα. Ναι. Γιατί ουσιαστικά φτωχός ήμουν πριν, φτωχός είμαι τώρα, δηλαδή δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Δηλαδή εκτός από το 1,40 στο, πώς το λένε, στο εισιτήριο. Ποιος τη σκέφτηκε αυτή την ιδέα, πραγματικά? Για τα λεωφορεία, λες. Ναι. Αλλά πέρα από εκεί ουσιαστικά θεωρώ ότι καλώς ή κακώς έχεις ένα πράγμα, ένα κατασκεύασμα κοινωνικά το οποίο απλά είναι λάθος. Είναι πάρα πολύ λάθος αυτή τη στιγμή η ζωή στην Ελλάδα. Ναι. Οπότε καλώς ή κακώς το να δεις τι γίνεται για να το διορθώσεις έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο που απλά δεν δουλεύει. Πρέπει να φτιάξεις κάτι εκ νέου, το οποίο να είναι καλό. Είσαι άνεργος. Έχεις ψάξει όμως για δουλειά? Είσαι άνεργος ή άεργος? Ξέρεις ποια είναι η διαφορά? Ναι, δουλεύω από τα 18 μου. Άρα το έχεις ψάξει. Έχω σταματήσει μόνο για ένα χρόνο να δουλεύω ουσιαστικά σε όλο αυτό το καιρό και πολλές φορές δούλευα 2 και 3 δουλειές. Δηλαδή, έχει τύχει το πρωί να πηγαίνω να καθαρίσω πολυκατοικίες, προς το μεσημεράκι τέλος πάντων να πηγαίνω οικοδομή. Και είχε τύχει και φάση που δούλευα 3 δουλειές, τα Σαββατοκύριακα δούλευα σε ένα ίντερνετ καφέ το βράδυ. Τι μαθητής ήσουν στο σχολείο? Ο χειρότερος. Δηλαδή, κάτω από τη βάση? Όχι κάτω από τη βάση. Γενικά δεν με ενδιέφερε. Επειδή. Αθήνα έχει πάει σχολείο, Αθήνα, ναι. Στην Καλλιθέα συγκεκριμένα. Το περίεργο τέλος πάντων για εμένα είναι ότι γενικότερα μάθαινες πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν σε ενδιαφέρουν. Δηλαδή, okay, κάποιοι μπορεί να τους αρέσει πάρα πολύ η ιστορία, κάποιοι πάρα πολύ τα μαθηματικά, κάποιοι η γλώσσα. Δεν σε ενδιαφέρει κανένα μάθημα, εσένα? Πιστεύω ότι χρειάζομαι συγκεκριμένη πληροφορία για να πάω κάπου. Δηλαδή, ήθελα να μάθω μοντάζ. Έμαθα μόνος μου. Ήθελα να μάθω ζωγραφική. Έμαθα ζωγραφική, έφτιαχνα πίνακες. Για ένα χρόνο πουλούσα, ας πούμε, πίνακες πολύ πριν την κρίση. Άμα θέλω να μάθω κάτι, θα το μάθω. Είμαι αυτής της λογικής. Δηλαδή, δεν είναι ότι δεν με ενδιαφέρουν τα πράγματα που γίνονται γύρω μου. Απλά χρειάζομαι κάτι το οποίο να μ' αρέσει, να στοχεύσω σε αυτό και να χρησιμοποιήσω ό,τι έχω για να το μάθω. Μαθητής,
κάτω από τη βάση. Λίγο πάνω από τη βάση. Στο 10, 11. Όχι, κοίταξε, ήμουν γύρω στο 12. Mm. Αλλά να πω την αλήθεια, δεν μου άρεσε ποτέ το σχολείο. Δεν μου άρεσε ούτε ο κόσμος που ήταν εκεί, ότι έπρεπε να είμαι με άλλα άτομα. Δεν μου άρεσαν οι καθηγητές γιατί. Μετά το σχολείο, κάποιο επάγγελμα ενδεχομένως. Όταν λέω επάγγελμα, ενώ πανελλήνιες φαντάζομαι δεν σε ενδιέφερε. Έδωσα, αλλά για δεν υπήρχε λόγος, ας πούμε. Άρα κάποιο επάγγελμα που σου κινούσε το ενδιαφέρον. Εκτός από αυτό που μου πες, δηλαδή ότι ήθελες να γίνεις μοντέρ, ότι μετά ήθελες να μάθεις να ζωγραφίζεις. Δηλαδή να πεις όπως λέγανε τα παιδιά τότε, ότι θέλω να γίνω αυτό. Κάποιοι λέγανε γιατρός, δικηγόρος, φυσικός, θέλω να πάω στην Αμερική, θέλω να γίνω διάσημος, θέλω να γίνω γιοργός. Υπήρχαν πολλά. Εσύ τι έλεγες τότε? Κοίταξε, αυτό προϋποθέτει να έχεις όνειρα για το μέλλον σου και να θεωρείς ότι έχεις μέλλον. Εγώ, επειδή καλώς κακώς δεν είχα τίποτα, στον ίδιο μοίρα τέλος πάντων, απλά ήξερα ότι θα τελειώσω το σχολείο και θα δουλέψω. Και δεν έφταιγε η μητέρα μου, ας πούμε, η οποία δούλευε και αυτή δύο δουλειές για να μεγαλώσει μέχρι κάποια στιγμή, ας πούμε. Ήταν καθαρά το θέμα ότι. Ρεαλισμός. Τι έχουμε, τι μπορούμε να κάνουμε. Και γι' αυτό από κάποια στιγμή και έπειτα, στα 26 μου, διάλεξα να ξεκινήσω το σχέδιο Β. Γιατί μέχρι τότε απλά το μόνο που έκανα ήταν να προσπαθήσω να επιβιώσω. Πράγμα το οποίο συνεχίζω να κάνω, αλλά παρά είμαι καλός πλέον. Πες μας, λέει ο Ντίμαν, τηλεθεατής, το μέλλον του σχεδίου Β. Να υπενθυμίσω πάλι πώς μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα και να επικοινωνούν μαζί μας κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μέσω του chat της τηλεόρασης της Ζούγκλας, όπως μας παρακολουθείτε, ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα κουμπί, λέει, πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room της Ζούγκλα.gr. Πατάνε εκεί, βάζουν ένα απλό nickname, ανώνυμα δηλαδή. Όσοι έχετε δουλέψει ARC το ξέρετε. Το απλά ξέρω. Πατήστε το. Ωραία. Το παλιό Μίρκλες εσύ τώρα. Παλιές MIRC εποχές. Έτσι, με τα κανάλια μέσα, τα chat. 2008-2009. Λοιπόν, μπαίνετε εκεί, γράφετε τα σχόλιά σας, τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας προς τον Γιώργο Ζόκα ή Ζοκ, είπαμε. Ποια ήταν η τελευταία ερώτηση που σου έκανα, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι κι εγώ γιατί πήγα μετά στο chat. Λοιπόν, ποιο είναι το μέλλον του σχεδίου Β? Το μέλλον του σχεδίου Β, να πω την αλήθεια. Έχω φτάσει σε μια φάση που το σχέδιο Β είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ποιότητά του, αν και πιστεύω ότι μπορεί να πάει καλύτερα. Από τα views έτσι και έτσι, αλλά αυτό δεν είναι δικό μου θέμα. Δηλαδή, ουσιαστικά εσείς αποφασίζετε αν κάτι θα έχει views ή όχι, αν θα το δείτε ή όχι. Παρ' όλα αυτά, στην προσωπική μου ζωή, επειδή τα οικονομικά όπως είπα είναι έτσι, κατά πάσα πιθανότητα θα χρειαστεί να το παρατήσω και να πιάσω μια δουλειά. Όπως, τι δουλειά? Δεν ξέρω, έχω μάθει να κάνω μοντάζ πλέον, έχω μάθει marketing, έχω μάθει πάρα πολλά πράγματα. Μου έχουν σημειώσει εδώ οι συνεργάτες μου ότι ασχολείσαι και με το skydiving. Ναι, μία φορά. Ήταν αυτή η ιστορία, από ό,τι θυμάμαι και εγώ, που είχες πηδήξει από τα 14.000 πόδια από ένα αεροπλάνο, έτσι, και έπαιζες game, παιχνίδια στον αέρα. Εννοείται. Λοιπόν, αυτό το βίντεο το έχουμε. Okay. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον, γιατί συζητώντας το μεσημέρι με τον υπεύθυνο του Zoogla.gr πάνω, τον Φίλιππο τον Καραμέτο, που του είπα ότι θα βρίσκεσαι εδώ σήμερα και του λέω: είναι ο άνθρωπος που είχε επιδείξει από τα 14.000 πόδια. Μου λέει: σοβαρά, μου λέει, αυτός είναι. Το είχαμε γράψει τότε, λέει, είχε γίνει. Αυτό γιατί το έκανες, αλήθεια, τρέλα ήτανε? Κοίταξε, βασικά για πολλούς λόγους. Ένα ήταν ότι είχα υψοφοβία και έπρεπε να την ξεπεράσω με κάποιο τρόπο. Οπότε ποιος καλύτερος τρόπος. Δεύτερον, ότι πιστεύω σε αυτά που κάνω. Δηλαδή δεν κάνω κάτι εντελώς τυχαίο. Οπότε λέω: για να το τεστάρω αυτό, όντως θα βάλω τη ζωή μου σε κίνδυνο. Εντάξει, όσο κίνδυνο και να έχεις κάνει το skydiving. Πρέπει να φοβήθηκες. Εγώ έχω δει το βίντεο, θα το δείξουμε και στους τηλεθεατές σε λίγο. Πρέπει να φοβήθηκες. Ήτανε άπειρος τρόμος. Παρ' όλα αυτά, το θέμα είναι ότι το έκανα. Δηλαδή. Το ξεπέρασες όμως το πρόβλημα της ψυχοφοβίας? Ναι. Δηλαδή, θα έπεφτες από έναν ουρανοξύστη με αλεξίπτωτο αυτή τη στιγμή? Όχι, γιατί θα έπαιζα εκείνη την ώρα games, οπότε θα ξεχνάω το αλεξίπτωτο. Και θα έσκαγες κάτω. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό το βίντεο. Από τα 14.000 πόδια πηδάς από το αεροπλάνο και παίζεις games. Βέβαια, κάποιος φαίνεται σε κρατάει από πίσω. Εννοείται. Χρειάζονταν κάποιος να ανοίξει το αλεξίπτωτο. Αλλιώς δεν θα το άνοιγες. Κοίταξε. Όταν είσαι σε φάση κινδύνου, δεν ξέρεις τι κάνεις. Οπότε ουσιαστικά τα games για μένα ήταν τρόπος να είμαι ήρεμος. Ωραία. Και ήξερα ότι κάτι θα πάει καλά. Πάμε να το δούμε. Συνεχίζετε, κυρίες και κύριοι, φίλοι του Zoogla.gr, τηλεθεατές. Μπαίνετε στο chat. Ακριβώς από κάτω το κουμπί, πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room τη Zoogla.gr. Ερωτήσεις, σχόλια προς τον Ζοκ. Πάμε να δούμε το βίντεο και επιστρέφουμε. Και κατά δεύτερον, μόλις ανοίξανε την πόρτα και άρχισαν να πηδάνε ένας-ένας τέλος πάντων, αφού δώσανε τα χέρια, εντάξει, ήταν απλά επική στιγμή, την οποία δυστυχώς δεν έχει τραβήξει κάμερα, και ήρθε η ώρα μου να πηδήξω. Να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο τη φάση, αλλά πιστεύω ότι ίσως
καλύτερα απλά να δείτε πώς είναι να πέφτεις από τα 4,5 χιλιόμετρα περίπου. Πέφτεις από τα 14.000 πόδια με δίπλα σου να έχεις τον Μάρκους, ο οποίος έχει τόσες χιλιάδες άλματα, δεμένος πάνω στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει και αυτός πάνω από 1.000 άλματα, και γενικότερα να έχεις τόσο καλό κόσμο, πραγματικά δηλαδή ήταν τιμή μου που έπεσα από το αεροπλάνο με αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι ένα συνέστημα περίπου σαν να πέφτεις σε μία θάλασσα, απλά η συγκεκριμένη θάλασσα, ενώ έχεις την πίεση επάνω σου, δεν σε σταματάει και απλά συνεχίζεις να φεύγεις για πάντα. Όταν άνοιξε το αλεξίπτωτο, πραγματικά ήταν επίσης τρομακτικό, γιατί ουσιαστικά κάθεσε και κρέμεσε από έναν τύπο που κρέμεται από ένα αλεξίπτωτο, το οποίο απλά ήταν ίσως τρομακτικό από τη μία, από την άλλη όμως παίζει να ήταν η καλύτερη εμπειρία στη ζωή μου ever. Πραγματικά πιστεύω ότι αφού έπεσα από το αεροπλάνο δεν μπορώ να φοβηθώ τίποτα πλέον. Το πιστεύω πραγματικά, και να πω την αλήθεια, πλέον δεν έχω υψοφοβία. Αφήστε με σε όσο ψηλό μέρος θέλετε, ανεβάστε με σε οποιαδήποτε σκάλα, είμαι κομπλέ, κυριλέ. Και βέβαια έρχεται εκείνη η στιγμή, τέλος πάντων, όπου κοιτάζεις κάτω, έχουν αρχίσει να μεγαλώνουν τα πάντα, δηλαδή η σχολή ξαφνικά αρχίζει και φαίνεται σε αρκετά μεγάλο μέγεθος, δηλαδή σε περιπτώσω. Και αρχίζεις, τέλος πάντων, να φτάνεις κάτω, όπου σε περιμένει, τέλος πάντων, η θερμή έτσι, γεμάτη αγάπη, σε φάση καλωσορίσματος, τέλος πάντων, από τους συναδέρφους σου. Όπου μόλις πετυχαίνεις το έδαφος, τέλος πάντων, σου λένε αυτό. Σήκω! Σήκω, Καλλιόπη! Καλέ, σήκω! Τραβάει, παίξε! Κάνε τον άντρα, ρε! Παίξε, παίξε, παίξε! Παίξε με το, παίξε με το παιχνίδι! Παίξε, παίξε με το πουλί σου! Τραβά εσύ, γιατί κάτι μου κάνει η κάμερα, την ακούω και δεν παίζει. Έχουμε τραβήξει πολύ. Πες την αλήθεια, είσαι... Πες την αλήθεια. Μαλάκα! Δεν έφερες σόβρακο, ε! Όχι, εντάξει, από αυτό καλά είμαστε. Α, okay. Ο τύπος είναι θεούλης απλά. Δεν μου λες, έκλαιγες σαν κοριτσάκι. Πες μας την αλήθεια. Όχι. Μουσκακή, τι γράφει αυτή η μαλακή. Αγάπη, σήκω να παίξεις το παιχνιδάκι σου. Τώρα πρέπει να παίξεις το παιχνίδι. Πες μου ότι δεν χάλασες το PSP του Δούρβα. Δεν ξέρω, κάτι να σου πω. Το έβαλα τελευταία στιγμή για την προσγείωση μέσα. Γιώργης, εντάξει. Εντάξει, κομπλέ. Έπικα απλά. Έλα λίγο. Δούρβα δουλεύει. Έλα λίγο. Και μετά ράξαμε, τέλος πάντων, με τα παιδιά. Ήτανε... Πραγματικά δεν μπορώ να σας πω πόσο καλή φάση είναι, τέλος πάντων. Αλλό. Τέλειο. Άξιζε. Όπως λέει και ένας φίλος μου. Πόσο καλή φάση ήταν τελικά, άντε να σε ρωτήσω και έτσι. Είναι όπως είπε ο τύπος μετά, λέει «You're alive, mother beeper», τέλος πάντων. Εγώ πάντως διέκρινα από το βίντεο ότι πραγματικά έχεις φοβηθεί. Πάρα πολύ. Έτσι. Ήταν η δεύτερη φορά που μπήκα σε αεροπλάνο ever. Α, δεν μπαίνεις αεροπλάνα. Είχα ξαναμπεί μια φορά στα 12 μου, ξέρω εγώ, δεν έχει τύχει. Όχι, και θα έμπαινες όμως ή όχι. Δεν έχω πρόβλημα ιδιαίτερο. Δηλαδή... Α, δεν έχεις... Πλέον έπεσα από αεροπλάνο, δηλαδή τώρα να ανέβω σε αεροπλάνο, εντάξει. Θα ταξίδευες άνετα, θα πήγαινες... Και σε περίπτωση που πήγαινε κάτι στραβά, θα ήξερα τι θα κάνω. Τι, θα έπεφτες με αλεξίπτωτο, δεν γίνεται. Δεν έχουν αλεξίπτωτα τα επιβατικά αεροπλάνα. Τι έγινε, από πότε? Και τι νομίζεις? Περικοπές στο budget. Νομίζω ότι τα επιβατικά αεροπλάνα έχουν αλεξίπτωτα για τους επιβάτες.
Δεν υπάρχει. Έχουμε μόνο για τον πιλότο. Παιδιά, καλή τύχη. Ούτε για τον πιλότο. Ούτε για τον πιλότο. Για πες μου τώρα, έχεις ταξιδέψει γενικά στην Ελλάδα, εκτός Ελλάδας? Εκτός Ελλάδας. Με καράβι, με εκτός Ελλάδας ποτέ. Εντός Ελλάδας, πολύ μικρό στην Κρήτη είχα πάει. Το προς τα πάνω έχω πάει Θεσσαλονίκη 3 φορές. Τελευταία ήταν πριν κάνα τετράμινο για stand-up comedy. Ναι, γενικά δεν πολύ ταξιδεύω. Στο εξωτερικό θα εφευγές για αναζήτηση μιας καλύτερης ζωής? Πήγα να το κάνω στα 24 μου. Απλά επειδή. Τέλος πάντων, απλά. Ξέρω τι ότι κάποια άτομα. Τι στράβωσε? Δεν στράβωσε κάτι ουσιαστικά. Απλά ήταν μια απόφαση. Δηλαδή, ούτε, ναι. Είτε που... ουσιαστικά βγαίνεις έξω, δουλεύεις, έχεις πάρα πολύ καλές συνθήκες διαβίωσης, ήταν να πας στον Καναδά. Στον Καναδά, μακριά. Μακριά και εντελώς άλλο κλίμα, αλλά γενικά μου αρέσει το κρύο. Οπότε είχα να διαλέξω ανάμεσα στο να έχω αυτό και στο να ξέρω ότι κάποια άτομα βασίζονται πάνω μου για μερικά πράγματα και απλά διάλεξα να βοηθήσω αυτά τα άτομα. Τι θα έκανε στον Καναδά? Οτιδήποτε. Δηλαδή και σερβιτόρος, ας πούμε. Δεν ξέρω, σερβιτόρος μου ακούγεται περίεργο. Δηλαδή προτιμώ να δουλεύω κάτι το οποίο να μαθαίνω, ναι, πράγματα. Αλλά ποιο σου έβαλε την ιδέα να φύγεις για τον Καναδά τότε? Ήταν κάποιοι φίλοι μου που μιλάγαν μέσω πάει. IRC, που λέγαμε νωρίτερα, που μέναν εκεί πέρα μόνιμα και μου είχαν πει για τις καταστάσεις τέλος πάντων εκεί πέρα. Και μου λέει, ξέρω εγώ, μπορείς να δουλέψεις σε εργοστάσιο, που οι συνθήκες στο εργοστάσιο ήταν πολύ καλύτερες από τα εργοστάσια στην Ελλάδα. Δεν ξέρω τι παίχτηκε εκεί πέρα. Εκεί ήταν, ξέρω εγώ, δεκαπλάσιος ο μισθός από εδώ. Ρωτάει ο τηλεθεατής με το όνομα Σύριος τι ιδιότητα έχει ο καλεσμένος, ποιος είναι. Καράφλας με μουσια. Καράφλας με μουσια. Λοιπόν, ζοκ YouTuber, ασχολείται με χιουμοριστικό περιεχόμενο και games, λέει ο άλλος τηλεθεατής, ο Policy Maker. Άγγελε. Το απαντάει ο άλλος τώρα, οκ, okay, ευχαριστώ. Εντάξει, οπότε απάντησε ο τηλεθεατής σου. Λοιπόν, βλέπω, διαβάζω τα σχόλιά σας. Τώρα, εδώ σχολιάζουν βέβαια οι τηλεθεατές από το chat και για τη λέξη που ακούστηκε στο βίντεο που είδαμε πριν, μια άσχημη λέξη. Αλλά επειδή είμαστε διαδίκτυο, δεν έχουμε τέτοια κολλήματα. Βασικά δεν είπα τίποτα που αν μιλούσατε 12 δευτερόλεπτα με τους φίλους σας, δεν θα λέγατε. Όταν γεράσεις το κανάλι σου, τι θα το κάνεις, λέει. Ρωτάει κάποιος άλλος τηλεθεατής. Είμαι 31 καταρχάς. Δεν φαίνομαι 31. Οπότε και να γεράσω, πάλι θα φαίνομαι, ξέρω, μικρός. Πες μου κάτι. Με την νεανική επιχειρηματικότητα έχεις ασχοληθεί καθόλου? Ξέρεις για ποιο λόγο το ρωτάω? Χθες ήρθε η Άγγελα Μέρκελ στην Αθήνα. Καγκελάριο της Γερμανίας. Φαντάζομαι ότι γνωρίζεις. Κάτι έτσι. Λίγο. Και συνομίλησε σε ένα φόρουμ στο ξενοδοχείο Χίλτον με νέους επιχειρηματίες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Έχεις ασχοληθεί με την νεανική επιχειρηματικότητα στη χώρα μας? Κοίταξε, καλώς ή κακώς αυτό το σχέδιο Β είναι ένα startup. Έτσι λέγεται. Είναι startup, λοιπόν. Ναι. Οπότε ουσιαστικά χρειάζεσαι κάποια πράγματα, φτιάξεις ένα business plan. Τέλος πάντων, χρειάζεται να κάνεις κάποιες κινήσεις. Οι οποίες γίνανε. Οπότε στην Ελλάδα συμβαίνουν τα εξής βασικά. Α, έχεις την οικονομική κρίση, οπότε το να δοκιμάσεις να μιλήσεις στους Έλληνες για να αγοράσουν κάτι είναι λίγο. Δεν πρόκειται να πάει καλά. Ο μόνος τρόπος να το κάνεις είναι να ξέρεις κάποιον από την Ελλάδα και ξέρεις γνωριμίες από εδώ από εκεί. Να σε βοηθήσει, να είναι ο μέντορά σου, ενδεχομένως να σε χρηματοδοτήσει. Ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα. Εγώ καλώς κακώς δεν ήξερα κάποιο άλλο άτομο, οπότε πήγα gang ho, τέλος πάντων, έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Το startup όμως βασίζεται πρώτα απ' όλα στην ιδέα, από ό,τι γνωρίζω. Δηλαδή έχει κάποιος νέος μία ιδέα και θέλει να την πραγματοποιήσει, να την υλοποιήσει. Να την κάνει την ιδέα του επιχειρηματική. Για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις χρήματα. Αρχικά, αν δεν έχεις χρήματα, πρέπει κάποιος να σε χρηματοδοτήσει. Για να μην λέμε παραμύθια στον κόσμο. Γιατί χθες παρουσιάστηκε το startup ότι είναι κάτι το οποίο αποτελεί, ναι, είναι μαγικό, μια ευκαιρία για όλους τους άνεργους κλπ. Δεν είναι έτσι. Ισχύει. Και το επισημέναμε κιόλας και λέγαμε ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι, προσοχή, δεν είναι εύκολο να χρηματοδοτήσεις. Και ειδικά στην Ελλάδα είναι χειρότερη. Υπάρχει βίσμα ακόμα και σε αυτό. Δεν πει ότι δεν υπάρχει βίσμα. Υπάρχει 100%. Έτσι, ποιος τους χρηματοδοτεί? Κοίταξε, έχεις μια διχάλα εκεί πέρα που να διαλέξεις, άμα είσαι νέος επιχειρηματίας. Α, είτε έχεις τις γνωριμίες, κάνεις όλα αυτά τα πράγματα. By the way, όσοι ξεκινάτε startup στην Ελλάδα, να ξέρετε ότι είναι η πιο δύσκολη χώρα. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι αν η Google, έτσι όπως ξεκίνησε στο υπόγειο, στον καράζ βασικά, των δημιουργών της, εδώ πέρα είναι παράνομο. Εδώ πέρα είναι παράνομο τι? Να έχεις μια μικρή επιχείρηση, χωρίς να την έχεις δηλώσει, στο σπίτι σου. Όπως ξεκίνησε η Google. Ναι. Έτσι ξεκίνησε η Google. Ναι. Ρωτάει εδώ τηλεθεατής Demand πόσο αγαπάς το gaming και τι βλέπεις το μέλλον γι' αυτό.
είναι μια μορφή διασκέδασης για εμένα, όπως είναι ταινίες, η μουσική, όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό όμως που μου αρέσει με το gaming πραγματικά είναι ότι σου δίνει την ευκαιρία να έχεις αλληλεπίδραση με αυτό που γίνεται. Δηλαδή στην ταινία είναι στατικό. Δηλαδή είτε εσύ σηκωθείς πας στο αλέτα, η ταινία θα συνεχίσει να παίζει, αν δεν πατήσεις pause. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, ξέρω εγώ. Στο παιχνίδι πρέπει να είσαι εκεί 100%, αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή εσύ δημιουργείς το περιεχόμενο το οποίο καταναλώνεις. Εγώ όμως θα κάνω και το δικηγόρο του διαβόλου, διότι έχω κάνει πολύ ρεπορτάζ για το διαδίκτυο. Και το καλοκαίρι, στην τηλεοπτική μου εκπομπή στο Zoom τότε το κανάλι, είχα αφιερώσει συγκεκριμένα εκπομπή για τον εθισμό στο διαδίκτυο. Το οποίο νομίζω, Γιώργο, ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε. Τουλάχιστον σε αυτόν τον χρόνο που μας μένει. Υπάρχουν παιδιά, μάλλον υπάρχουν γονείς, που πηγαίνουν σε ειδικές μονάδες απεξάρτησης για να ρωτήσουν για τα παιδιά τους απεξάρτηση από το διαδίκτυο. Γνωρίζω ότι το gaming θέλει και ένα όριο. Υπάρχουν παιδιά που πάνε στο ίντερνετ καφέ και μένουν εκεί 24 ώρες. Πάνε οι γονείς και τα τραβάνε να γυρίσουν στο σπίτι. Ισχύει. Τι συμβαίνει? Λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από το θέμα ασθένειας. Αν και δεν θεωρώ ότι ο εθισμός στο διαδίκτυο είναι ακριβώς αυτό το οποίο φαίνεται με το πρώτο μάτι. Λοιπόν, στον εθισμό έχεις δύο πιθανά σενάρια. Α, είτε σε μια οποιαδήποτε ασθένεια. Είτε πας για συμπτωματική θεραπεία, είτε πας για την πραγματική θεραπεία. Συμπτωματική θεραπεία, άμα είσαι άρρωστος, θα σου ρίξει τον πυρετό, θα σε κάνει να νιώσει λίγο καλύτερα. Παρ' όλα αυτά δεν θα σε θεραπεύσει. Η δεύτερη, η θεραπεία, η οποία όντως έρχεται και χτυπάει στην καρδιά, είτε του μικροβίου, είτε του ιού, είτε οτιδήποτε, είναι αυτή που θα σε θεραπεύσει. Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε εθισμένους σε πάρα πολλά πράγματα. Το διαδίκτυο δεν είναι εθισμός. Αν μπορούσε οποιοδήποτε παιδί, οποιασδήποτε ηλικία και λεφτά να πάει με τους φίλους του έξω, να περάσει καλά, να παίξει, όχι να παίξει παιχνίδια, ξέρω εγώ, σε μικρότερες ηλικίες, να πάει στην παιδική χαρά, ξέρω εγώ, ή οπουδήποτε αλλού, ή σε πιο μεγάλος, ας πούμε, να πάει σε μια συναυλία, να πάει έξω με τους φίλους του να δει μια ταινία, δεν θα ήταν κολλημένα τα παιδιά στον υπολογιστή. Τα παιδιά στον υπολογιστή είναι κολλημένα γιατί δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Αλλά δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δεν είναι εύκολο. Υπάρχει μια δυσδιάκριτη γραμμή. Πώς θα ξεχωρίσει ο πιτσιρικάς που παίζει gaming και όχι μόνο ο πιτσιρικάς. Εγώ ξέρω και πιο μεγάλους ανθρώπους. Δηλαδή και. Καλύτερα ξέρει εμένα. Και 30άρηδες και 26άρηδες. Ναι, όταν λέω πιτσιρικάς θα αρχίζω εγώ από τα 12 που αρχίζουν τα παιδιά και παίζουν. Αλλά δεν είναι εύκολο να καταλάβει πότε θα εθιστεί. Κοίταξε. Σε ένα παιχνίδι. Γιατί καμιά φορά, μην ξεχνάς, υπάρχουν και περιπτώσεις που παιδιά, δεν ξέρω αν γίνει στην Ελλάδα, σίγουρα στο εξωτερικό, που ταυτίζονται με τον ήρωα του παιχνιδιού. Έχουμε δει μέχρι και παιδί να πέφτει από το μπαλκόνι, από το δεύτερο όροφο, γιατί νόμιζε ότι μπορεί να είναι ο Σούπερμαν, ας πούμε. Ναι, εντάξει. Έχουν τύχει και αυτά. Δαρβινικά κατώτερα άτομα υπάρχουν, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να το πω πιο ευγενικά. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι καλός ή κακός, το πρόβλημα για οποιοδήποτε εθισμό, είτε αυτό είναι χαρτιά, είτε είναι ναρκωτικά, είτε τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Γκάμπλινγκ εννοείς. Εθισμό στον τζόγο. Όλα αυτά τα πράγματα πηγάζουν από την έλλειψη ουσίας στη ζωή κάποιου ατόμου. Τα παιχνίδια σου προσφέρουν έναν τέλειο κόσμο. Γιατί? Γιατί όταν κάνεις κάτι καλό, αμείβεσαι. Στην πραγματική ζωή αυτό δεν γίνεται. Κάνεις κάτι καλό και κάποιος είτε θα σου κλέψει την ιδέα, είτε θα βγει και θα σε πει κάτι για τους δικούς τους σκοπούς ή οτιδήποτε. Και ουσιαστικά έχεις άτομα τα οποία. Δηλαδή, ποιο είναι το καλύτερο που μπορούν να ελπίζουν τα παιδιά σήμερα? Να πιάσουν μια δουλειά η οποία θα τους πληρώνει μέχρι τα 24 τους. By the way, είναι και η πιο productive ηλικία ενός ανθρώπου με μισό μισθό. Αυτό είναι λάθος. Δηλαδή, όταν έχεις, ας πούμε, και δίνεις όλη την ενέργειά σου σε κάτι και μπορείς να το κάνεις και σου λέει άλλος. Αλλά από το διαδίκτυο και τα games τι θα κερδίσουν από εκεί? Κάθονται, δεν κάνουν. Είναι ο τελείως κόσμος. Ναι, είναι ο σου λέει ότι κάνεις κάτι καλό, πάρε κάτι καλό. Ναι, στην πραγματική ζωή δεν γίνεται. Με τι? Με μια ηθική ικανοποίηση ότι κέρδισαν το παιχνίδι. Μερικές φορές μόνο και μόνο το να σου πει κάποιος μπράβο είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτόν τον κόσμο έτσι όπως είμαστε. Αυτό δεν είναι όμως προβληματικό? Ότι ο πιτσιρικάς είναι στο παιχνίδι για να πάρει κάτι από εκεί το οποίο έχει να κάνει με τον ήρωά του, με αυτό που ταυτίζεται, με το ηθικό. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο πραγματικός ο κόσμος, ο πραγματικός κόσμος. Δεν μπορούμε να ζούμε σε φανταστικό κόσμο. Συμφωνώ απόλυτα. Και εκεί είναι το θέμα. Εγώ. Θεωρώ ότι, και γι' αυτό κάνω αυτό που κάνω, ότι πιστεύω ότι τα παιχνίδια έχουν να μας μάθουν πράγματα, είναι εργαλεία. Προφανώς είναι εργαλείο, μπορείς να το κάνεις χιλιάδες πράγματα. Μπορείς με έναν γκάβουρα να φτιάξεις τα υδραυλικά σου, μπορείς να σπάσεις το κεφάλι κάποιου. Εγώ θεωρώ ότι το πρώτο είναι πολύ σημαντικό. Τα παιχνίδια αυτό που σε μαθαίνουν πάνω απ' όλα είναι να σκέφτεσαι στρατηγικά ή να έχεις γρήγορα ανακλαστικά όλα αυτά τα πράγματα. Το θέμα είναι να πάρεις αυτό το skill set το οποίο μπορούν να σου προσφέρουν και να το κάνεις απλά στην πραγματική ζωή.
ένα άτομο το οποίο μπορεί να σκεφτεί στρατηγικά ή να πάρει γρήγορες αποφάσεις σε ένα παιχνίδι, αυτό σιγά σιγά μεταλαμπαδεύεται στην πραγματική ζωή. Και έχει γίνει μια επιστημονική έρευνα στο περιοδικό plusone.org. Τέλος πάντων, αυτό έγινε πριν κάνα μήνα, 14 του προηγούμενου μήνα, αν θυμάμαι καλά, ναι. Το οποίο λέει ότι τα άτομα τα οποία παίζουν παιχνίδια σε σχέση με τα άτομα τα οποία δεν παίζουν, έχουν, και αυτό είναι σε κάποιες ηλικίες, σε κάποιο εύρος, έχουν μεγαλύτερο στον αριστερό λοβό ένα, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, cerebral cortex, κάτι τέλος πάντων. Έχουν περισσότερο εγκέφαλο τέλος πάντων στο συγκεκριμένο σημείο. Mm-hmm. Οπότε για μένα εθισμός, ναι, ο εθισμός, οποιοδήποτε εθισμός είναι πρόβλημα της πραγματικής ζωής. Τώρα, τα games είναι από μόνα τους πρόβλημα, όχι. Δηλαδή τα άτομα τα οποία θα παίξουν games, αν δεν έχουν games, τι θα κάνουν. Δεν μου λες, πότε έπιασες πρώτη φορά στα χέρια σου games, από Atari να φανταστώ εποχή. Πλάκα, πρέπει να ήμουν γύρω στα 6-7. Atari. Δεν ξέρω, ήμουν σπίτι ενός φίλου μου, δεν ξέρω, μου λέει κάτσε εδώ, κάνε αυτό. Και ήμουν σε φάση, τι γίνεται. Υπολογιστής ήταν, αν ήταν υπολογιστής, ήταν κανένα παιχνίδια όμως ή υπολογιστής. Σκέψου πάνε 25 χρόνια, ξέρω εγώ φάση. Ο πρώτος υπολογιστής. Που αγόρασα, ναι. 1996, πώς έχουν τώρα, 18 χρόνια πες. Τι μάρκα ήτανε. Ένας Pentium, ήτανε μάρκα με κάποιος, δεν ξέρω. Τότε. Είχατε κάνει με κάποιους άλλους YouTuber μια προσπάθεια να μαζέψετε χρήματα για το χαμόγελο του παιδιού. Το καταφέρατε αυτό, μαζέψατε κάποια χρήματα. Το καταφέραμε, κάναμε ένα μαραθώνιο 24 ωρών, όπου ουσιαστικά παίζαμε παιχνίδια. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, αυτό που έλεγα νωρίτερα για τον εθισμό είναι ότι ουσιαστικά μπορείς να πάρεις κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το βλέπει σαν κακό και να το μετατρέψει σε κάτι που είναι καλό. Δεν θεωρώ ότι τα games είναι άσχημα, παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι που το πιστεύουν, οπότε το λέω για εσάς. Οπότε, αν κάτι ξέρω καλά, είναι να κάνω live stream, εκπομπές αυτές μέσω διαδικτύου και να παίζω παιχνίδια. Οπότε, έκανα αυτό. Φώναξα όσα άτομα μπορούσαν, δηλαδή ήταν ο Μάγκιος, ο Τζέρεμι, οι Δούρβες, ο παλιός μου εξετάξει το PC Master. Ήταν, δεν ξέρω, 15 άτομα έξτρα, τέλος πάντων, τα οποία ήρθανε. Και αυτό ήταν μια προσπάθεια η οποία καταφέραμε και μαζέψαμε, εντάξει, δεν είναι τεράστιο το ποσό, μαζέψαμε 2.300 ευρώ για το χαμόγελο του παιδιού. Ωραία, και τα παραδώσατε στο χαμόγελο του παιδιού. Έχεις πάει εκεί, έχεις δει τα παιδιά αυτά. Από εκεί έκανα live stream ουσιαστικά. Έχουν ένα μικρό στουντιάκι. Όχι, ναι, εννοώ αν συνομίλησες με τα παιδιά. Ήταν κάποια παιδιά τα οποία ήταν εκεί εθελοντές και μας βοηθούσαν. Και σκέψω, ας πούμε, ότι έγινε 24 ώρες, συν κάνα εξάωρο προετοιμασία, κάνα εξάωρο μετά. Οπότε ουσιαστικά αυτό γινόταν. Λοιπόν, διαβάζω τα μηνύματά σας, φίλες και φίλοι, τηλεθεατές. Επαναλαμβάνω, ο τρόπος που επικοινωνείτε μαζί μας, τα σχόλιά σας και τις ερωτήσεις σας προς τον Γιώργο Ζόκα. Πατήστε ακριβώς από κάτω από την οθόνη όπως μας παρακολουθείτε. Υπάρχει μια γκρι φάσα που λέει πατήστε εδώ για να μπείτε στο chat room της Zoogla.gr. Βάζετε ένα απλό nickname ανώνυμα και μπαίνετε και έχω την πλατφόρμα μπροστά μου και εδώ ο Γιώργος βλέπει τα μηνύματά σας. Αγαπημένο παιχνίδι, παιχνίδια ρωτάει ο τηλεθεατής Ντίμαν. Αγαπημένο παιχνίδι ή παιχνίδια. Δεν έχω, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, τώρα αυτό το καιρό με ποιο ασχολείσαι. Το Realms of the Haunting, ένα παιχνίδι του 1996. Α, τόσο παλιό. Ναι. Έχουν αξία πια αυτά τα παιχνίδια. Για εμένα ναι, γιατί δεν είχα ούτε λεφτά να τα αγοράσω. Α, τόσο πολύ. Οπότε τώρα είναι, ξέρω, χαμηλή τιμή, θα παίρνω κανένα πρόβλημα. Με την πολιτική ασχολείσαι. Όχι. Καθόλου. Βέβαια, έχω μεγάλο σεβασμό στην Αλαβάνο. Μόνο και μόνο. Λόγω σχέδιο Β. Βρήκε το σωστό όνομα και δεν μου έστειλε πουθενά. Γιατί σίγουρα με πέτυχε και στο Facebook και στο YouTube και στο Twitter. Και δεν μου έστειλε ούτε μία φορά, ξέρω εγώ, ξέρεις τι, κάνω κόμμα, δώσε μου τα δικαιώματα. Τα domains, ξέρω εγώ. Και το σχέδιο β.gr, ας πούμε, εγώ το έχω. Οπότε, μόνο και μόνο ότι δεν είδα κάποια επιθετική κίνηση, εγώ το εκτίμησα. Χωρίς να ξέρω πολιτικά. Κάποιο παιχνίδι, λέει, το οποίο δεν θα ξεχάσεις ποτέ, ρωτάνε. Δύσκολο, γιατί τα έχω ξεχάσει όλα αυτή τη στιγμή, ξέρεις. Το Bioshock Infinite, το οποίο έπαιξα τώρα τελευταία, σχετικά, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο είχε πάρα πολύ καλό σενάριο, είχε πάρα πολύ καλή εξέλιξη χαρακτήρων. Γενικά για εμένα ήταν το σενάριο τόσο καλό που θα έπρεπε να έχει γίνει ταινία. Υπάρχουν εταιρείες που σε έχουν προσεγγίσει για να τους βοηθήσεις στην κρίση των παιχνιδιών? Βασικά δεν υπάρχει ιδιαίτερη συνεργασία από τις περισσότερες εταιρείες στην Ελλάδα, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, η μόνη εταιρεία η οποία με προσέγγισε και συνεχίζει να μου στέλνει παιχνίδια όταν βγαίνει κάτι καινούριο είναι η Zegetron. Οι υπόλοιπες, να πω την αλήθεια, σε μία πήγα και μίλησα. Μα το Θεό, δεν κατάλαβα τι είπαμε. Δηλαδή. Τέλος πάντων, εντάξει. Έχω μιλήσει με εταιρείες και εταιρείες, απλά μερικές
Okay. Δεν μιλούνται. Καταγωγή του Γιώργου ρωτάει ο τηλεθεατής με το όνομα nickname, μάλλον Τσίτος 13. Κατάγομαι από Λάρισα, αλλά έχω πάει μία φορά, ξέρω εγώ. Δεν... Γεννημένο στην Αθήνα. Mm-hmm. Γέννημα, θέλω να Καλυθέα. Καλυθέα, ναι, μέχρι τα 22 μου. Μου είπες πριν ότι δεν ασχολείσαι με την πολιτική. Mm-hmm. Δεν μπορεί όμως να μην γνωρίζεις πάνω κάτω τι γίνεται. Λίγο, λίγο, αυτό λέω. Κοίτα, σε ρώτησα πριν ξεκινήσουμε αν έχουμε εκλογές σε λίγο καιρό. Οπότε πιστεύω καταλαβαίνεις τι παίζει. Κοίταξε, γενικότερα, σαν λογική, η πολιτική για εμένα δεν βγάζει κανένα νόημα. Να φανταστώ ότι δεν πας να ψηφίσεις καθόλου, έτσι. Όχι. Δεν έχεις πάει καθόλου. Μία φορά έχω ψηφίσει τα 18 μου. Αυτό ήταν. Για να δω πώς είναι. Δεν πρέπει όμως να πηγαίνει κάποιος να ψηφίζει. Διότι το να μην πάει κάποιος είναι αποχή. Οπότε ναι, σύμφωνο, αφήνουμε τους άλλους να επιλέξουν για μας. Ισχύει. Να πω την αλήθεια, για εμένα η πολιτική, σαν χώρος, είναι σαν ένα μηχάνημα. Το να αλλάξεις, να βάλεις κάποια πιο καινούργια κομμάτια, αν το μηχάνημα δεν είναι σωστό, απλά θα συνεχίσει να καταστρέφεται προς διάφορες κατευθύνσεις. Ναι. Καταστρεφόταν προς μια κατεύθυνση, μετά πάει προς άλλη. Λοιπόν, οπότε γενικά η πολιτική είναι χάλια για εμένα. Οπότε για να φτιαχτεί αυτό δεν χρειάζεται καινούργια πρόσωπα, χρειάζεται καινούργια λογική. Λένε οι τηλεθεατές, έχουν έτσι ένα παράπονο για αυτό το θέμα που συζήτησαμε πριν από λίγο για τον εθισμό. Mm-hmm. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι τη συζήτηση αυτή την κάναμε, mm-hmm. διότι είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει, είναι υπαρκτό και μάλιστα πολλοί προσπαθούν και να το αντιμετωπίσουν. Ο εθισμός σε όλα πράγματα είναι υπαρκτός, έτσι. Να σου πω την αλήθεια. Καμιά φορά σε άλλα πράγματα τι εννοείς? Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που είναι εθιστικά. Δηλαδή, έχουμε και ο καφές που πίνουμε κάθε μέρα. Αλλά λέμε, κοίταξε, ναι, στο διαδίκτυο. Είμαστε υπέρ του διαδικτύου, φυσικά, mm-hmm. αφού δουλεύουμε στο διαδίκτυο και η εκπομπή που παρακολουθείτε είναι διαδικτυακή. Όμως δεν μπορούμε να μην συζητήσουμε για προφανώς πράγματα που είναι ελέφαντα στο δωμάτιο που λέμε καθημερινά. Άρα λέμε ναι, αλλά σε κάποια πράγματα χρειάζεται προσοχή. Τι ομάδα είσαι, ρωτάει ένας άλλος. Έχω να ασχοληθώ από τα 11 με. Και εσύ με δεν ποδόσφαιρο. Δεν ασχολείσαι. Ναι, πραγματικά το ποδόσφαιρο είναι απλά βλέπεις το γρασίδι να μεγαλώνει. Δεν πιστεύεις ότι χωρίζουν τον κόσμο. Τα κόμματα και ναι, οι ομάδες. Ναι, και μαχαιρώνονται κιόλας. Μαχαιρώνονται, μαλώνουν μεταξύ. Σε μια παλιά μου δουλειά είχα τύπους που βγάζανε μαχαίρι και το χρησιμοποιούσαν. Δεν το βγάζανε έτσι για τη μόστρα. Για να πάρουν την μπλούζα από τον άλλον. Δηλαδή, σε παλιά σου δουλειά, είπες. Ναι. Τι δουλειά ήταν αυτή? Ήμουνα σε ένα ίντερνετ καφέ. Μάλιστα. Και είχες δει περιπτώσεις, δηλαδή είχες δει παιδιά? Δεν είχα δει, μου τα λέγανε. Ναι. Παρ' όλα αυτά, πήγαινε απλά ας πούμε ότι είχαν μια φήμη εκεί πέρα. Ο Ολυμπιακάκιας έβγαζε το μαχαίρι για να πάρει την πλούζα του Παναθηναϊκού. Αντίστροφα, γιατί ήμουν αμπελόκηπος. Α, όπου είναι η έδρα των Βάζελων, ναι, εκεί. Μάλιστα, ναι, αυτά γίνονται, βέβαια. Δηλαδή, τέλος πάντων, πραγματικά δηλαδή. Τώρα που είπες για ίντερνετ καφέ, κάποια στιγμή θα ήθελες να φτιάξεις το δικό σου ίντερνετ καφέ, αν μπορούσες, θα το έκανες. Games μέσα όμως. Μόνο games. Κοίταξε, να πω την αλήθεια, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Πρέπει να έχεις κάτι πολύ συγκεκριμένο. Κοίταξε, σε ένα καφέ να δουλέψει. Να σε διακόψω πάλι, γιατί οι τηλεθεατές τώρα λένε ότι είμαι Ολυμπιακός, ο γάβρος δημοσιογράφος. Βλέπεις πως το παίρνουνε. Λοιπόν, δεν είμαι ούτε Παναθηναϊκός ούτε Ολυμπιακός. Δεν ασχολούμαι με τις ομάδες καθόλου. Αυτό προς απάντηση του φίλου μας που λέει ότι είμαι Ολυμπιακός. Γιατί αν ασχολούμαι με τις ομάδες θα τσακωνόμουν. Καταλαβαίνεις, οπότε δεν το. Βασικά δεν έχει νόημα. Δηλαδή είναι 11 τύποι που κλωτσάνε μια μπάλα. Πόσο εντυπωσιακό είναι αυτό? Τα πάντα λέει χωρίζουν τους ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα. Σχολιάζει στο chat room του Zoogla.gr ο χρήστης με το nickname New Game Pavla GR. Α, λέει ένας άλλος, Ζοκ, πότε θα δούμε μεγάλα gaming events στην Ελλάδα, ρωτάει. Κοίταξε, βλέπουμε κάποια ήδη, απλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία έχεις. Είτε έχεις ψυχή για να φτιάξεις κάτι, είτε έχεις τα χρήματα για να τα φτιάχνεις. Αυτοί που έχουν ψυχή δεν θα κάνουν ποτέ κάτι το οποίο θα είναι ουσιαστικό. Αυτοί που έχουν τα χρήματα κάνουν ό,τι μπορούν. Μήπως όμως και η χώρα μας δεν έχει καλές υποδομές για να κάνεις τέτοια πράγματα? Δηλαδή, αν ήσουν στην Αμερική, ας πούμε, θα έχεις περισσότερες πιθανότητες. Σίγουρα. 100%. Και δεν υπάρχει και η. Πώς το λένε, είναι αυτό που είπε ο φίλος νωρίτερα στο chat, ότι τα πάντα μας χωρίζουν. Το οποίο συμβαίνει ακόμα και στο gaming. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς θα καταφέρνουμε. Είναι κάποιο είδους ταλέντο στην Ελλάδα αυτό. Ποιο είναι ταλέντο? Το να καταστρέψεις τα πάντα. Να βρίσκεις διχόνοια, να. Όλα αυτά τα πράγματα. Τώρα να περιμένουμε από σένα κάποιο σκέτς καινούριο. Εγώ ετοιμάζω τώρα μια και ξεκινάνε και οι διακοπές τέλος πάντων στα σχολεία. Θα έχω κάθε μέρα
Τώρα είναι για 14 μέρες, είναι το Σαββατοκύριακο, είναι 16 μέρες. Τα οποία θα είναι free παιχνίδια, τα οποία μπορείτε να κατεβάσετε και να παίξετε κατευθείαν χωρίς να σκάσετε ούτε ένα φράγκο, γιατί ξέρω πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Ρωτάει ένας άλλος τηλεθεατής, Γιώργο, πιστεύεις πως η gaming κοινότητα πάει καλύτερα τους τελευταίους μήνες? Τους τελευταίους μήνες δεν ασχολούμαι καν. Είχε γίνει τόσο αειδιαστικό το πράγμα, οπότε απλά σταμάτησα να ασχολούμαι. Λέει ένας άλλος, τα πάντα χωρίζουν τους ανθρώπους, ειδικά στην Ελλάδα. Μπορεί, ένας άλλος τηλεθεατής ρωτάει, ο Γιώργος, μπορεί να μας πει το πρόγραμμα TAF. Ούτε καν το γνωρίζω τι είναι αυτό. Ούτε εγώ. Μπορεί να μας πει το πρόγραμμα TAF. Το πρόγραμμά του. Α, και α καλά. Το πρόγραμμά του, μάλιστα. Ναι, πλέον είμαστε σε φάση. Ξέρεις καλύτερα, βλέπεις. Σκέψω ότι είμαστε τόσο βαθιά στην κρίση που πρέπει να τρώμε και φωνήεντα. Κοίτα, το πρόγραμμα αυτή τη στιγμή μήπως έχει. Μήπως είναι το Greek list, αυτό που λέμε Greek list. Ναι. Και συντημημένο κιόλας. Δηλαδή, κάποια στιγμή διαβάζει και λες τι διαβάζω, ξέρω. Λοιπόν. Το πρόγραμμά του, να το ξανάγραψε τώρα. Ωραία. Ναι. Ουσιαστικά για αυτές τις 16 μέρες από αυτή τη Δευτέρα είναι αυτό το πρόγραμμα. Δηλαδή, κάθε μέρα από ένα βίντεο το οποίο θα είναι με free παιχνίδια. Εκτός αν εννοείται το καθημερινό μου πρόγραμμα, πότε ξυπνάω, τρώω, γυρίζω κτλ. Καλό θα ήταν να μας το πεις και αυτό. Ξυπνάω γύρω. Νωρίς το πρωί, γύρω στις 2 το απόγευμα. Μετά θα αρχίσω, θα παίξω κάποιο παιχνίδι για να δω αν δουλεύουν όλα. Μετά στα καπάκια θα φορτώσω όλα τα προγράμματα τα οποία χρειάζονται για να γίνει κάποιο γύρισμα. Θεωρητικά γυρίζω καμιά ωρίτσα, μία μισή. Μετά μοντάζ μέχρι το βράδυ. Σε περίπτωση που έχω γυρίσει περισσότερο από ένα βίντεο, χρειάζεται να τα μοντάρω ή να τα γυρίσω εκείνη τη μέρα, τέλος πάντων, ανάλογα τι έχω βάλει σαν πρόγραμμα. Και μετά χρειάζεται να απαντήσω σε email, στα οποία μου έχουν εισταλθεί. Πρέπει να απαντήσω σε μερικούς φανς οι οποίοι στέλνουν σελίδα. Και γενικότερα δεν έχω ζωή. Ναι, μια πολύ ωραία ερώτηση από τηλεθεατή. Πες, λέει, δύο λόγια για την πειρατεία. Το έχω και στην ατζέντα, διότι σήμερα πια αυθεντικό δεν υπάρχει τίποτα από αυτά που τραβάμε από το διαδίκτυο. Δηλαδή, θες να δεις μια ταινία, μπαίνεις torrents, την κατεβάζεις, τη βλέπεις. Το ίδιο μουσική, το ίδιο παιχνίδια. Έτσι, μουσική, παιχνίδια. Τώρα δεν πάει ο άλλος να δώσει 20 ευρώ να πάρει CD και 15 ευρώ, όπως κάναμε παλιότερα. Σου λέει, σιγά, θα το κατεβάσω από το διαδίκτυο. Τι συμβαίνει λοιπόν με την πειρατεία και πώς αντιμετωπίζεται? Εσύ είσαι στον χώρο του διαδικτύου και γνωρίζεις καλύτερα, νομίζω. Κοίταξε. Καταρχάς, μόνο και μόνο που υπάρχει κάτι τζάμπα, όλος θα πάει να το πάρει. Είμαστε σε αυτή τη φάση εδώ πέρα στη χώρα. Καλός ή κακός. Θέλουμε, δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε. Τι συμβαίνει όμως? Υπάρχει αυτό που λέμε εσφαλμένη λογίκευση. Δηλαδή ότι αυτός έχει βάλει το CD του 20 ευρώ, δεν θα το πάρω, θα το πειρατέψω. Πιστεύω ότι αν υπήρχε πειρατεία, ακόμα και 10 ευρώ να υπήρχε, να ήταν το CD τέλος πάντων, δεν θα το αγόραζε. Πάλι θα έπαιρνε το τζάμπα. Και 1 ευρώ, ακόμα πάλι το τζάμπα θα έπαιρνε. Οπότε αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικά λογικής που έχουμε σαν Έλληνες, από τη μία. Από την άλλη, υπάρχει άλλη λογική στο εξωτερικό που πλέον βασικά δεν νομίζω να ανθίσει στην Ελλάδα, αλλά θα ήταν πολύ καλή φάση. Ότι να σου λέει ο παραγωγός, ξέρεις τι, εγώ έφτιαξα αυτό. Είτε είναι ταινία, είτε είναι μουσικό κομμάτι, το έκαναν οι Coldplay, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, πριν κάνα τρίμηνο ή παραπάνω. Βγάλουν το CD τους και λένε, ξέρετε τι, τζάμπα. Σε όλο το Ιντερνετ. Δώστε μας ό,τι θέλετε. Και ουσιαστικά. Τζάμπα ή δώστε μας ό,τι θέλετε. Τζάμπα, δηλαδή μπορούσε να το κατεβάσει χωρίς να δώσει τίποτα. Ναι. 0,00. Το κάναν αυτό όμως για να κατεβάσουν τη μουσική, να την ακούσουν, οπότε αυτοί θα βγάλουν από τα live, φαντάζομαι, μετά. Έτσι γίνονται. Σίγουρα, σίγουρα πρέπει να έχεις έναν τρόπο να ζήσεις τέλος πάντων. Παρ' όλα αυτά τα λεφτά τα οποία μαζέψανε. Από το ό,τι θέλετε ο καθένας. Είναι πάνω κάτω τα ίδια τα οποία θα κάνανε στις πωλήσεις. Σοβαρά. Ναι. Και συν ότι έφτασε η μουσική του σε πολλά περισσότερα άτομα, οπότε αυτό ήταν διαφήμιση π.χ. για τα lives όπως ανέφερες. Παρ' όλα αυτά στην Ελλάδα, αν έχεις κάτι τζάμπα, δεν πρόκειται ποτέ να το πληρώσεις. Το οποίο είναι προβληματικό γιατί π.χ. για εμάς τους YouTuber, άμα. Εντάξει, υπάρχουν κάποιοι που έχουν μπλουζάκια ή οτιδήποτε. Κάποιοι άλλοι, όπως εγώ, έχουν donate button. Δηλαδή σε περίπτωση που θέλει κάποιος να μου δώσει λεφτά. Μου τα στέλνει. Στο κανάλι σου, στο YouTube, έτσι. Έχω μαζέψει τους τελευταίους σχεδόν ένα χρόνο το έχω. Έχω μαζέψει το εξωφρενικό ποσό των 52 ευρώ. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα, ναι. Απλά πάμε τζαμπατζίδες, το οποίο είναι πολύ προβληματικό γιατί δεν θα δούμε ποτέ καλά πράγματα, αν συνεχίσουμε αυτή τη λογική. Τηλεόραση θα έκανες? Δεν νομίζω ότι ένα έχω κάποια. Το τέταρτο του Ζόκα, το δεκάλεπτο του Ζόκα, του Ζοκ. Δεν το έχω σκεφτεί ποτέ. Αλλά εντάξει, φαντάζομαι ότι κοίτα, κωμωδία και δημογραφικά είναι δύο πράγματα τα οποία τα καταλαβαίνω. Ή το δεκάλεπτο του Ζόκα με games. Δεν θα με χάλαγε, να πω την αλήθεια. Δεν θα με χάλαγε. Ναι. Θα το έκανες. Τι άποψη έχεις για τους δημοσιογράφους?
Τη ρώτησε και στον Κοτοπίδη αυτή την ερώτηση. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω καμία άποψη. Ξέρεις γιατί τον ρώτησα τον Κοτοπίδη? Είχε όχι τόσο κάτι, πολύ για το είπες, περιστατικό με τον Μπογδάνο. Αλλά επειδή τα τελευταία 2,5 χρόνια τυχαίνει να πληρώνουμε στο δρόμο που μας συναντάει ο κόσμος λάθη συναδέλφων. Κοίταξε. Και αυτό έχει παραγίνει το περιστατικό. Έχει παραγίνει και το φαινόμενο αυτό το συναντάμε συνεχώς. Δηλαδή καθόμαστε να πιούμε ένα καφέ, μιλάμε με δύο ανθρώπους και όλοι μας βρίζουν. Και μας βρίζουν γενικά το σύστημα, το δημοσιογραφικό, έτσι. Δηλαδή στο πρόσωπο του καθενός βλέπουν ένα σύστημα. Όπως για παράδειγμα γίνεται πολλές φορές και όταν βλέπει κάποιος έναν αστυνομικό αρχίζει και λέει μπάτσι και το υπόλοιπο, ας πούμε. Θα μου πεις, έτσι έχει περάσει. Κοίταξε, στον κόσμο. Είναι τα σημεία των καιρών και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή όλοι είναι τσαντισμένοι με τα πάντα. Δηλαδή είναι τσαντισμένοι με τους πολιτικούς. Εντάξει, δεν κρίνω αν είναι σωστό ή λάθος, καμία σχέση, με τους δημοσιογράφους. Βασικά με οποιονδήποτε έχει οποιαδήποτε μορφή δύναμης, εξουσίας, του βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι σε φάση ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι απλός λαός. Γιατί όλοι προτιμάνε την ανωνυμία. Κανείς δεν πρόκειται να πει, εγώ θα κάνω αυτό και θα το προσπαθήσω. Όλοι λένε, εγώ είμαι αυτός. Εσύ που έχεις τη δύναμη, γιατί δεν κάνεις κάτι? Και μετά επειδή κάποιος μπατζανάκης ή οτιδήποτε, τέλος πάντων, whatever, τους είχε πει κάτι κάποτε, το κάνουν manifest, τέλος πάντων, αυτό το μίσος, που κάπου πρέπει να το διοχετεύσουν εκεί πέρα. Άρα να φανταστώ ότι αδιαφορείς για το κομμάτι αυτό. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, συγγνώμη θα το πω αυτό, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι. Ανοιχτός διάλογος. Θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολύ λίγοι δημοσιογράφοι με την πραγματική έννοια του όρου στην Ελλάδα. Αυτό γίνεται γιατί, α, τα περισσότερα ειδησιογραφικά sites, το κάνω έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να πάρουν ένα κανονικό δημοσιογράφο. Θα πάνε σε ένα παιδί το οποίο είναι σχολή του, θα του δώσουν μια part-time δουλειά, 4 ώρες και θα κάνει copy-paste και μετάφραση τα πράγματα τα οποία βλέπει στις εξωτερικές εφημερίδες. Από την άλλη, άμα είσαι κανονικός δημοσιογράφος, έχει πιάσει μια κανονική δουλειά, επειδή τα πράγματα είναι έτσι όπως είναι και γίνονται τόσα πράγματα και επειδή δεν υπάρχουν αρκετοί δημοσιογράφοι σε οποιοδήποτε κανάλι ή οτιδήποτε, απλά θα ξεπετάξει ένα άρθρο. Στο εξωτερικό, ας με βλέπεις στο CNN ένας τύπος, είχα δει για τη δημοσιογραφία συγκεκριμένα, που του είχαν στείλει τέλος πάντων από την Λωρίδα της Γάζας ένα footage κάποιον να τον σφάζουν. Και έψαχνε ο τύπος με 8 διαφορετικά άτομα τα οποία μέναν εκεί πέρα να δούνε σε ποια γέφυρα ήταν αυτό κοντά. Μετά άνοιξε Google Maps. Δηλαδή έκανε πράγματα τα οποία ήμουν σε φάση wow. Δηλαδή ο τύπος το είχε. Στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ σε δημοσιογράφος να έχει ούτε το χρόνο ούτε τα λεφτά. Και θα έχει πάντα κάποιον εικοσάρι, ο οποίος απλά προσπαθεί να ξεκινήσει τη ζωή του, να είναι εκεί πέρα για να κάνει μια μετάφραση από ξένο site. Πώς βλέπεις το μέλλον του διαδικτύου στη χώρα? Εξαρτάται. Από τι? Μια που ανέφερε στον εθισμό στο διαδίκτυο, είχε ο ταξίρχος της δίωξης ηλεκτρονικού εγκύκλωνος. Ο Μανώλης Φαγιανάκης, τον έχω φιλοξενήσει και στην εκπομπή. Είχε εμφανιστεί σε μια εκπομπή της Ενίτα Σπάνια. Καλά. Αυτό δεν το ήξερα. Ναι. Ήταν μια κοπελίτσα η οποία είχε πάει εκεί πέρα να μιλήσει για τα games. Είχε πάρει τηλέφωνο ή είχε εμφανιστεί? Είχε πάρει τηλέφωνο. Α, τέλος πάντων. Τώρα ησύχασα. Τώρα ησύχασα. Φαντάζομαι να έχει εμφανιστεί, ξέρεις. Η κοπελίτσα είχε πάει, είναι δημοσιογράφος. Δηλαδή, για αυτό που κάνει είναι δημοσιογράφος για τα games. Δηλαδή, δουλεύει σχεδόν ένα χρόνο. Και εμφανίστηκε εκεί πέρα, τηλεφωνικός τέλος πάντων. Είπε όλα αυτά τα πράγματα, η κοπέλα έμεινε σύξυλη. Τώρα να πω την αλήθεια, όταν ακούω το Σαμάρα να λέει free wifi για όλους και ακούω και όλο αυτό το πράγμα από τον ταξίαρχο, απλά λέω ότι okay, όλοι θα έχουμε ίντερνετ, αλλά θα είναι τα πάντα κλειδωμένα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό όμως που είπε ο Σαμαράς το ξέρεις. Αυτό που είπε ο Σαμαράς για το free wifi. Άρα παρακολουθείς λίγο με την πολιτική. Μου το είπανε. Στη δύναμη του διαδικτύου, αυτή θα είναι η τελευταία μου ερώτηση, πιστεύεις? Πιστεύω σε οτιδήποτε μπορεί να αγκαλιάσει όσα περισσότερα πράγματα υπάρχουν. Και τα μίντια ίντερνετ περνάνε πια κατά την άποψή σου στο διαδίκτυο. Δηλαδή υπάρχει όλο και περισσότερος κόσμος ο οποίος ενημερώνεται από το διαδίκτυο και κλείνει την τηλεόραση. Δεν χρειάζεται καν να ανοίξει την τηλεόραση. Γενικά το μέλλον είναι on demand. Χρειάζομαι αυτή την πληροφορία, πρέπει να πάρω αυτή την πληροφορία. Και το ίντερνετ είναι τέλειο γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να περιμένεις πότε θα εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ένα ρεπορτάζ στις ειδήσεις για να το παρακολουθήσεις. Θα πάρεις κατευθείαν την πληροφορία που θες και μόνο αυτή.
Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θα ζητήσω από το Δημήτρη Δήμα, που κάνει σήμερα τη σκηνοθεσία της εκπομπής, να ετοιμάσει πάλι αυτό το βίντεο, διότι το ζητάνε από ό,τι βλέπω οι τηλεθεατές, το βίντεο που, το, από το αεροπλάνο που πήδηξες από τα 14.000 πόδια με το, PSP, ναι. Με το PSP που έπαιζες gaming. Με αυτό το βίντεο θα κλείσω σήμερα την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Που ήσουν εδώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Στο διαδίκτυο, mm-hmm. στο YouTube. Να έχεις πολλά views, εύχομαι. Να είσαι καλά. Και στο επανδύν. Μπορεί να συναντηθούμε και στο μέλλον. Που ξέρεις, να ξέρεις ότι έκανα και πρόταση στον Κοντοπίδη. Mm-hmm. Του είπα ότι αν κάνεις ταινία, mm-hmm. θέλω να παίξω στην ταινία. Okay. Εντάξει, το λέω και σε σένα. Οπότε, με όποιον τύχει τώρα. Αν κάποια στιγμή φτιάξεις. Okay, θα το έχω υπόψη. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Να είσαι καλά. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και φυσικά όλους εσάς που βρεθήκατε, μπήκατε στο chat room της τηλεόρασης της Ζούγκλας και συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Διάβασα όσα περισσότερα σχόλια μπορούσα, όσες περισσότερες ερωτήσεις εδώ προς τον Γιώργο Ζώκα. Θα είμαστε μαζί αύριο, την Κυριακή, την ίδια ώρα, 5 με 6 το απόγευμα. Θα είναι μαζί μας ένα πρόσωπο έκπληξη. Καλό σας απόγευμα. Τι ώρα μου να επιδείξω. Να σας πω την αλήθεια, θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο τη φάση, αλλά πιστεύω ότι ίσως καλύτερα απλά να δείτε πώς είναι να πέφτεις από τα 4,5 χιλιόμετρα περίπου. Πραγματικά το να πέφτεις από τα 14.000 πόδια με δίπλα σου να έχεις τον Μάρκους, ο οποίος έχει τόσες χιλιάδες άλματα, δεμένος πάνω στο Βαγγέλη, ο οποίος έχει και αυτός πάνω από 1.000 άλματα, και γενικότερα να έχεις τόσο καλό κόσμο, πραγματικά δηλαδή ήτανε τιμή μου που έπεσα από το αεροπλάνο με αυτά τα συγκεκριμένα άτομα. Είναι ένα συνέστημα περίπου σαν να πέφτεις σε μία θάλασσα. Απλά η συγκεκριμένη θάλασσα, ενώ έχεις την πίεση επάνω σου, δεν σε σταματάει και απλά συνεχίζεις να φεύγεις για πάντα. Όταν άνοιξε το αλεξίπτωτο, πραγματικά ήταν επίσης τρομακτικό, γιατί ουσιαστικά κάθεσαι και κρέμεσαι από έναν τύπο που κρέμεται από ένα αλεξίπτωτο, το οποίο απλά ήταν ίσως τρομακτικό από τη μία, από την άλλη όμως παίζει να ήταν η καλύτερη εμπειρία στη ζωή μου ever. Πραγματικά πιστεύω ότι αφού έπεσα από το αεροπλάνο.